Πάμε σε μία ακόμα σύνδεση. Εύη, παραμένεις με τον αγαπημένο μας πρόεδρο της αδερφότητας Κριτών Πειραιά η Ομόνια, τον κύριο Θεόδωρο Τσόντο, ο οποίος μας έχει τιμήσει φέτος πολλές φορές με την παρουσία του. Είναι αγαπημένος, είναι δραστήριος και η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεθεί αρκετά εκεί με την αδερφότητα των Κριτών Πειραιά και είναι υποχρέωσή μας. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Την καλησπέρα, μια χαρά. Και εμείς είμαστε το αγαπημένο μας κανάλι και πάντα σας βλέπουμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία που μας κάνετε συχνά. Είναι υποχρέωσή μας. Αγαπάτε την πατρίδα σας, την καταγωγή σας, τον πολιτισμό μέσα από τις δράσεις εκεί στην περιοχή σας. Και μάλιστα είχατε και ένα, ακριβώς στον Πειραιά, είχατε και ένα και μια εκδήλωση, ένα πανηγύρι. Πώς το ονομάζετε εσείς? Αυτό ήταν το πρώτο κριτικό πανηγύρι που έγινε στον Πειραιά και μάλλον και στο Λεκανοπέδιο, γιατί εγώ τα τελευταία 30 χρόνια που δραστηριοποιούμε δεν έχει ξαναγίνει άλλο. Ακριβώς τα πανηγύρια που κάναμε εδώ στην Κρήτη, εδώ στα χωριά μας, αυτό ακριβώς το πράγμα το μεταφέραμε στην Αθήνα. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Βλέπουμε εντωμεταξύ, πρόεδρε, χαρακτηριστικές φωτογραφίες και βλέπουμε και εκατοντάδες συμμετέχοντες, ανθρώπους κριτικούς και μη φαντάζομαι, που βοήθησαν εκεί. Όχι εκατοντάδες. Για χιλιάδες μιλάμε, πάνω από χιλιάδες άτομα, βέβαια. Για χιλιάδες, σωστά. Είχαμε πολύ κόσμο που δεν ήταν κριτικοί, που αγαπάνε την Κρήτη, που ήμασταν εκεί γνωστοί στον Πειραιά και τέτοια. Ναι. Ήρθαν να δουν το κριτικό πανηγύρι. Είχαμε βραστό, είχαμε ρακές, είχαμε ξεροτήγανα, είχαμε ό,τι έχει ένα κριτικό πανηγύρι. Τι κάνατε εκεί τώρα, χορέψατε, ανταλλάξτε μαντινάδες? Και χορέψανε και τα χορευτικά και ο κόσμος χορέψανε και όχι μόνο κριτικούς χορούς, αλλά και χορούς που χορεύουν όπως είναι Καλαμάτια Νάνης, Ότικα και τέτοια που χορεύουν συνήθως τα πανηγύρια. Κύριε Θεόδωρα, δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή αυτή η αντίληψη και η νοοτροπία ανθρώπων που δεν έχουν καταγωγή από την Κρήτη, που με το που ακούν για κριτικό γλέντι, σπέβουν και έρχονται μαζί σας. Βέβαια, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήμασταν η Κρήτη κερδίζει συνεχώς έδαφος, η κριτική μουσική, η κριτική παράδοση. Βλέπετε σε όλες τις δηλώσεις που γίνονται παντού και έχει κριτικά μέσα. Είναι κριτικά ποντιακά, είναι κριτικά υπηρετικά, κριτικά λαϊκά και τέτοια. Βλέπεις πολλούς καλλιτέχνες όπως ο Ζωηδάκης, όπως ο Κονταρός, όπως αυτούς που βλέπεις συνεχώς μέσα λαϊκά. Δεν κερδίζω μέσα από συνέχεια. Οι πολίτες κριτικά τρέχουν. Ξέρετε, κύριε Τσόντε, το θέμα ποιο είναι? Ότι κερδίζει έδαφος η κριτική μουσική και αυτά τα ακούσματα, πέρα από τους καλλιτέχνες βέβαια και τη νέα γενιά που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια εξαιτίας. Κερδίζει έδαφος η όλη προσπάθεια εξαιτίας και των πολιτιστικών σας πρωτοβουλειών, εξαιτίας των συλλόγων Κριτών σε όλη την Ελλάδα. Διοργανώσατε αυτή την εκδήλωση και αυτό το πανηγύρι και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία κάποιοι άκουσαν κριτικά, χόρεψαν κριτικά. Έτσι ακριβώς. Λέω, τι είναι το κριτικό πανηγύρι, για να δούμε το κριτικό πανηγύρι, τι κάνουν παραπάνω ζωριά, κάνουν βραστό, α, έχουν επιλάφει, α, εντάξει. Τώρα λέμε τον 8, έχουμε ετοιμάζουμε να κάνουμε τη γιορτή της Ραχής. Σου λέει γιορτή της Ραχής κριτικό, από το πάμε να δούμε τη γιορτή της Ραχής. Εκεί στείλουμε καζάνι, βγάζουμε κανονικά με στράφιλα, βγάζουμε Ραχή κανονικά. Δηλαδή από τώρα που λέμε πότε θα γίνει, πότε θα γίνει. Οπότε τον Οκτώβριο έχουμε την γιορτή της Ραχής. Ναι, τον Οκτώβριο. Ναι, ναι. Ωραία. Δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου. Αυτό ήθελα να σας πω. Αν γίνει Σαββατοκύριακο, θα ανέβουμε πάνω να τα πούμε από κοντά. Άντε επιτέλους, θα σας φιλοξενήσουμε κιόλας. Θα είμαστε εκεί προσκεκλημένοι να καλύψουμε και το ρεπορτάζ εκεί στον Πειραιά, τον αγαπημένο μας με τους κριτικούς. Να είστε καλά, θα χαρούμε πολύ. Λοιπόν. Θα χαρούμε πολύ. Τώρα ετοιμάζομαι και μια πλατεία εκεί στον Πειραιά που θα έχει την ονομασία Εθνάρχου Ελευθερού Μενζέλου, οπότε θα τα καλύψουμε όλα, μα είναι. Ακριβώς, ό,τι θέλετε εσείς. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας εκεί σε όλους τους κριτικούς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μια τεράστια δυναμική εκεί στο Σύλλογο Κριτών Πειραιά.